Έλα, καλώς ήρθες στο κανάλι μου εδώ στο Ακάσταρο, είμαι ο Ακάς. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι τρία πράγματα, μην τα ξεχνάς, είναι πάρα πολύ βασικά για την ανάπτυξη του καναλιού. Εγγραφή φυσικά, καμπανάκι δύο φορές για να σου έρχονται ειδοποιήσεις και να παρακολουθείς τις αναλύσεις μου. Στην προηγούμενη ανάλυση, που ήταν και λίγο έτσι περίεργη, φυσικά δημιούργησε έτσι μια μικρή αναστάτωση, θα έλεγα. Είχε να κάνει με την ημερομηνία γέννησής μας, με την ημέρα κυρίως γέννησής μας. Μπες να το δεις, δεν θα πω περισσότερα. Αυτό τώρα που θα κάνουμε σαν ανάλυση, να πω το εξής, ότι πιάνουμε ένα μέρος, θα πω λίγα πράγματα και μετά θα σας πω πώς θα γίνει. Λοιπόν, πιάνουμε ένα μέρος, φυσικά εννοείται ότι στις αναλύσεις που κάνω, εγώ μιλάω για το δικό μου το κανάλι, πάντα πιάνουμε ένα μέρος, έτσι, γιατί δεν μπορείς να πιάσεις ένα μεγάλο εύρος. Η αστρολογία και η αριθμολογία είναι συνδετικές, συνθετικές, ας το πούμε, τέχνες και επιστήμες. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, σημαίνει ότι πιάνουμε τις πληροφορίες και κάνουμε μία σύνθεση και βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Εντάξει. Εμείς πιάνουμε, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά, δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά, μπορώ να κάνω μια ολοκληρωμένη αριθμολογική ανάλυση, γιατί για τον καθένα ξεχωριστά. Οπότε πιάνουμε κάποια βασικά στοιχεία, τα αναλύουμε και παίρνεις εσύ τις πληροφορίες και από εκεί και πέρα προχωράς. Λοιπόν, και προχωράμε όλοι μας. Κανονικά πρέπει να πάρουμε τη σύνθεση. Επίσης παίζει ρόλο φυσικά ο δικός ο προσωπικός χάρτης, ο αστρολογικός ή το αριθμολογικός κτλ. Εδώ τώρα τι θα κάνουμε, τι θα εξετάσουμε. Άκουσε με προσεκτικά. Πιάνουμε ένα κομμάτι, έτσι. Κανονικά η αστρολογία είναι, δεν πιάνουμε ένα κομμάτι, πιάνουμε πολλά κομμάτια, κάνουμε σύνθεση και βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Συνήθως βγάζουμε ένα άρθρο, γράφουμε δύο-τρία πραγματάκια κτλ. Εδώ όμως τώρα, εγώ έχω επιλέξει να πιάσω ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε ανάδρομο από τις 28 περίπου Ιουνίου, ανάδρομο Κρόνο στους Ιχθύς στη 19η μοίρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους συμβολισμούς αμέσως και να σου πω τι συμβαίνει εδώ. Ανάδρομος Κρόνος, ο Κρόνος συνδέεται με το κάρμα, είναι ο κύριος του κάρμα. Κάρμα σημαίνει αίτιο και αιτιατό, είναι μια έκφραση η οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, δεν είναι και κάτι κακό. Οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε διαφορετικά, αίτιο και αιτό, το λέγανε επίσης και οι Μαρμένοι, το λέγανε και ο νόμος του αντιπεπονθόντος, υπάρχουν διάφορα. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει ανάδρομος Κρόνος για εσένα προσωπικά. Α, παρένθεση. Φυσικά θα επηρεάσει και παγκόσμια γεγονότα. Μεγάλες, σκληρές αλήθειες αποκαλυφθούν, θα βγει αρκετή σκληράδα, θα αποκαλυφθούν πράγματα σκότεινα τα οποία υπήρχαν και θα αποκαλυφθούν, θα βγουν στην επιφάνεια και τα αφήνουμε εκεί. Πάμε όμως σε προσωπικό επίπεδο, εσένα πώς επηρεάζει. Λοιπόν, αυτοί που σε πειράξανε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα από 6 μήνες περίπου, πάλι ανάλογα με τον αστρολογικό χάρτη, μέχρι και ένα χρόνο, έρχονται πάλι στη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Μπορεί να είναι και συνέχεια στη ζωή σου, αλλά έρχονται πιο έντονα τώρα, εντάξει. Έρχονται όμως με ποιο σκοπό? Έρχονται για να παρακολουθήσεις εσύ αν αδικήθηκες, αν πικράθηκες, αν στεναχωρήθηκες. Υπήρξε και ένας ωραίος διαγωνισμός που κάναμε στο κανάλι μου, στην κοινότητα, όπου κάποιος μπορεί να μπει και να ψηφίσει. Εκεί λοιπόν βάλαμε μία σειρά, είχα βάλει εγώ μία σειρά από επιλογές, όπου μπορούσε κάποιος να ψηφίσει. Και οι επιλογές που βγήκαν κυρίως, βγήκαν τρεις, ψηφίσατε περισσότερο τρία πράγματα. Νούμερο 1, έρχεται η πίκρα σου να μεταμορφωθεί σε γλυκιά ολοκλήρωση. Το δεύτερο είναι η δικαίωση ύστερα από αδικία. Και το τρίτο είναι γαλήνη που τόσο πολύ την έχεις ανάγκη. Όλα αυτά συνδέονται, βέβαια ήταν και άλλα που είχαμε βάλει, αναγνώριση και μια συγγνώμη που δεν έφταξες. Και οι υπόλοιπες επιλογές. Όλα αυτά συνδέονται λοιπόν με τον Κρόνο, συνδέονται με το κάρμα. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή να σπάσει λίγο. Θα είναι σκληρή η αλήθεια, αλλά θα είναι όμως η αλήθεια, θα καταλάβεις τι γίνεται και αν αυτό, πρόσεξε, μπορεί να σε πληγώσει κιόλας, θα καταλάβεις όμως τι έχει συμβεί, γιατί έχουμε και ηχθείς. Θα καταλάβεις τι γίνεται όπου ο Κρόνος έρχεται με ένα σκληρό τρόπο να σπάσει, να διαλύσει
τυχόν. Να το πω, προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη. Τυχόν ψευδαισθήσεις που είχες ή που ζούσες και τις έκανες πραγματικότητα. Π.χ. για μία αγάπη που δεν σου έρχεται, για μία επανασύνδεση η οποία δεν σου έρχεται ή που ελπίζεις να έλθει και νομίζεις ότι όλα θα πάνε καλά. Ίσως για μια καλυτέρευση των σχέσεων στη δουλειά, μια καλύτερη συνεργασία, ένα καλύτερο άνοιγμα, μια καλύτερη εργασία. Θα μου πεις, βρε Κάζο μου, ποιο είναι το καλό που έρχεται. Το καλό που έρχεται είναι το ξεκαθάρισμα. Είναι η δικαίωσή σου. Είναι ότι πας σε ένα άλλο επίπεδο. Πας σε ένα επίπεδο όπου καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έρχεται ο χρόνος να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Εντάξει. Μάλλον να μπει στην ενέργεια να σου ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, να δεις την αλήθεια σου, την πραγματικότητά σου και να καταλάβεις ότι okay, κοίταξε να δεις, αυτά είναι και λίγο φαντασία, να προσγειωθείς και από εκεί πέρα πάρε την πληροφορία και πάρε τις δικές σου αποφάσεις όποιες και να είναι αυτές. Φυσικά έχεις την επιλογή, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την επιλογή ή να ελπίζουμε και να περιμένουμε σε ένα φαντασιωσικό κομμάτι ότι θα γυρίσει, ότι θα γίνει αυτό ή παίρνουμε το μάθημα, σηκωνόμαστε, προχωράμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, γιατί αυτό σημαίνει χρόνος, ποια είναι η πραγματικότητα και προχωράμε όσο κι αν είμαστε πληγωμένοι, πικραμένοι, δυσκολεμένοι. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε ηχθείς. Οι ηχθείς τώρα έχουν να κάνουν με το εξής. Έχουν να κάνουν με την ευαισθησία. Έχουν να κάνουν βεβαίως με το ένστικτο, τη διέστηση, το προφητικό, τα ονειρικά. Έχουν να κάνουν όμως και με τα βαθιά νερά που πολλές φορές οι ηχθείς χάνονται στις σκέψεις τους, έτσι. Πολλές φορές χανόμαστε στις σκέψεις, ονειρευόμαστε, επιθυμούμε, φτιάχνουμε δικούς μας κόσμους. Δεν το κατακρίνω, δεν λέω ότι είναι κακό, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει κάθε δικαίωμα, αλλά λέω γενικότερα πώς είναι η κατάσταση, εντάξει. Και είναι λοιπόν μια περίοδος που τώρα έρχεται, συνδυασμός ενεργειών κάνουμε, έρχεται ο Κρόνος, έρχεται λοιπόν η Ιχθύς και γίνεται ένα μείγμα, έχουμε ένα πρώτο μείγμα. Εκεί λοιπόν το μείγμα είναι η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα, η πραγματικότητα, η πρακτικότητα, έρχεται όμως και το πιο ονειρικό, το πιο ευαίσθητο, το πιο ευάλωτο, στο δικό μας κόσμο που λένε. Πολλές φορές όταν λέμε πω στο δικό του κόσμο είναι. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα φτιάχνουμε καταστάσεις, ονειρευόμαστε, κάνουμε, ή στα όνειρά μας ή αυτά. Γιατί εκεί βρίσκουμε, αν θέλεις, και μία καλύτερη. Αισθανόμαστε πιο άνετα, να το πω έτσι. Ένα χώρο που αισθανόμαστε πιο άνετα. Okay. Υπάρχει λοιπόν όμως και το εξής. Πάντα, πάντα υπάρχει και η πύλη. Υπάρχει και η μοίρα. Είναι στη 19η μοίρα στους ηχθείς. Δηλαδή ο Κρόνος έχει μπει ανάδρομος. Θα κάτσει εκεί περίπου μέχρι 15 Νοεμβρίου. Εντάξει, μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι ενέργειές του όμως πιάνουν και πολύ παραπάνω. Και είναι στη 19η μοίρα. Αριθμολογικά η 19η μοίρα είναι Παναγιά μου βόηθα. Καρμικές εξελίξεις, καρμικές συναντήσεις, δυσκολίες, ασυνεννοησία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται, δηλαδή το ένα, ο άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, ο οποίος έρχεται με την πρόκληση. Αντιμέτωπος με το 9, που το 9 σημαίνει ολοκλήρωση, σημαίνει κλείνουν κεφάλαια. Πολύ γρήγορα να σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει λοιπόν ανταγωνισμός, αυτή η μοίρα, σημαίνει δυσκολίες, σημαίνει ότι υπάρχει βεβαίως μια διεισδυτική ευφυΐα, να το πω έτσι, ικανότητα για διακρίσεις, ανταγωνισμός είναι και μία μοίρα ανταγωνισμού, διεκδίκηση επαγγέλματος κτλ. Αλλά όμως, επειδή είναι καρμική, προσέξτε πώς το εννοώ, και το 9, το έχω ξαναπεί, το 9 είναι και ο αριθμός, φυσικά είναι ο αριθμός της ειρήνης, το βαφτίζουμε έτσι, αλλά το 9 είναι ο αριθμός του πολέμου. Το 9 λοιπόν έχει να κάνει, ξυπνάει τα χειρότερα πάθη, αυτή η μοίρα ξυπνάει ανταγωνισμό, τα χειρότερα πάθη και έλλειψη από φίλους που θα σε υποστηρίξουν, έλλειψη αρμονίας γενικότερα και είναι μία μοίρα τραυματισμού. Εκτός από αυτό, έχει να κάνει ότι είναι και μία μοίρα περιπλάνησης, διότι κάποιος χάνει τον εαυτό του,
μέσα στη φαντασία του, μέσα στην προσπαθεί να δει λογική και φαντασία πώς μπορούν αυτά να έρθουν σε μία ισορροπία. Οπότε έχουμε τραυματισμό και περιπλάνηση. Πρόσεξε λοιπόν τον εαυτό σου. Το μήνυμα είναι πρόσεξε την υγεία σου, σωματική, ψυχική, νοητική, πνευματική, βάλτε όλα κάτω και πρόσεξε τη. Εντάξει. Αυτές ήταν οι γενικές πληροφορίες, έτσι για να πάρεις κάποια πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε την ανάλυση μας. Ήταν πολύ σημαντικές, χρειάζονται αυτές. Άμα θέλεις, υπάρχει βέβαια και τα χρονικά κουμπάκια, πατάς και πας να δεις ζώδιο οροσκόπο. Μια γουλιά καφέ και ξεκινάμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Εδώ βάζουμε. Το πρώτο ζώδιο λοιπόν. Πρώτο ζώδιο κριός. Πάμε να δούμε τι ανοίγουμε, τι άνοιγμα έχει να κάνει. Ο κριός πρέπει, ο Κρόνος που σημαίνει εδώ, το μήνυμα του Κρόνου είναι φύγε αυτή τη στιγμή από τυχόν αυτομιζέρια που σε πιάνει, ανασφάλειες, δυσκολίες και φτώχεια. Όταν λέμε φτώχεια δεν εννοούμε μόνο σε οικονομικό κομμάτι, εννοούμε και εσωτερικό κομμάτι. Οι ηχθοί σου λένε φυσικά να οραματιστείς ποιοι είναι εκείνες τα σχέδιά σου, βάλει μπροστά σχέδια, να πιστέψεις στον εαυτό σου, στην προσωπική σου δύναμη, βγες δηλαδή από αυτή την κατάσταση του αυτοσαμποτάζ και προχώρα λοιπόν. Και στη 19η μοίρα που μας κάνει 1 συν 9 μας κάνει 10, μας κάνει 1, έχει βγει εδώ ένα άσο σκούπα, παίζουν όλα ρόλο. Αυτό το οποίο σου λέει είναι άνοιξε την καρδιά σου, προχώρα, κοίταξε να δεις, ήρθε η στιγμή να αισθανθείς πραγματικά. Να νιώσεις η καρδιά σου, να νιώσει, να ζεστάνει. Και φυσικά να δεις την ομορφιά γύρω-γύρω του κόσμου. Γενικότερα και των ανθρώπων, γιατί έχουν ομορφιά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη ομορφιά και είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Εντάξει, αυτά είναι τα κύρια μηνύματα. Ωραία. Στο επόμενο ζώδιο. Οπ, τι διάλεξα. Λάθος. Ταύρος. Εδώ είμαστε. Η Ταύρη λοιπόν. Ζώδιο Ταύρος. Τι έχει να μας πει ο Κρόνος, η Φθής και η συγκεκριμένη μοίρα για το ζώδιο του Ταύρου. Ωραία, ο Κρόνος σου λέει ότι βρες, πρόσεξε να δεις, είναι και το δασκαλίστικο έτσι, τι σε εμπνέει, βάλ το κάτω, άφησε στο παρελθόν οτιδήποτε σε έχει πειράξει ή δεν ξέρω τι και προχώρα και κάντα αυτά που ονειρεύεσαι, κάντα δράση. Εδώ είναι μια κάρτα πολύ καλή, το τρία μπαστούνι. Μια πολύ έτσι ισχυρή κάρτα η οποία σου μιλάει για το μέλλον, εντάξει, άνοιγμα για το μέλλον και βέβαια το άλλο το οποίο χρειάζεται εδώ είναι και αρκετή ενέργεια, αρκετή δύναμη. Άφησε όμως το παρελθόν σου. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό. Εδώ οι ηχθείς έρχονται με έναν άλλο ωραίο συνδυασμό. Αυτή είναι και μια κάρτα η οποία επηρεάζεται και από τον Κρόνο. Επίσης είναι και μία κάρτα κυρίως των ηχθείων, αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά του νερού, 8 κούπα. Τι σου λέει, πάρε αποφάσεις. Πάρε αποφάσεις, προχώρα λοιπόν με αυτοπεποίθηση. Η απόφαση όμως, να ξέρεις, θα την πάρεις μόνο σου, μόνη σου. Σε οτιδήποτε είναι αυτό που σε απασχολεί, μην ανακατεύεις άλλους ανθρώπους. Δικιά σου είναι η απόφαση. Εσύ είσαι που πρέπει να την πάρεις την απόφαση. Εντάξει, επηρεάζεσαι πολύ θετικά όμως με νέα σελήνη και πανσέλινο. Συντονίσου ίσως με αυτή την ενέργεια, διότι έτσι θα βρεις και τη δύναμή σου και θα λες, ναι, πήρα μια απόφαση ρε παιδί μου, ρίσκαρα έκανα και μεγάλωσα, έμαθα. Το άλλο το οποίο ανοίγει είναι μια κάρτα συγκλονιστική, μια κάρτα πάρα πολύ ευνοϊκή για σένα Ταύρε, που είναι με τον τροχό της τύχης, ο αριθμός 10. Έχουμε έναν Δία εδώ που κυβερνά αυτή την κάρτα. Σου λέει ότι έχεις όλη τη δύναμη για να κάνεις νέα ξεκινήματα και να ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος. Έχεις μεγάλο διάστημα που είναι μέχρι τέλος Νοεμβρίου για να κάνεις τα καινούργια σου ξεκινήματα και τα καινούργια σου ανοίγματα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Στους διδύμους τώρα, στο ζώδιο των διδύμων. Το ζώδιο των διδύμων, λοιπόν, ξεκινάει ο Κρόνος. Και τι σου λέει, άκου να δεις τι σου λέει ο Κρόνος. Κοίταξε να δεις, με το να ανησυχείς μόνο και να μένεις εκεί, είναι ανθρώπινο να ανησυχείς. Είναι ανθρώπινο να είσαι σε απελπισία, σε αγωνία, να νιώθεις αβοήθητος, αβοήθητη. Είναι ανθρώπινο, όμως δεν σε βοηθάει στην ουσία προς το μέλλον. Δεν σου δίνει κάποια δύναμη. Ήρθε η στιγμή να κλείσουν κάποιοι κύκλοι. Ήρθε η στιγμή να κλείσουν κάποια πράγματα τα οποία σε στεναχωρούν. Μπορείς να τα κλείσεις κι εσύ, έχεις τη δύναμη να τα κλείσεις. Διότι αυτό που μένει μετά είναι ότι χρειάζεται να αποφασίσεις να πας στο επόμενό σου βήμα. Το ζώδιο των ιχθύων συντονίζεται με μια πολύ συμβατική κάρτα με αυτούς, με το ζώδιο των ιχθύων, που είναι η μεγάλη ιέρεια, η αρχιέρεια, όπου τι σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εμπιστεύσου εσωτερικά μέσα σου την ψυχή σου, την καρδιά σου, τι είναι αυτό που σου λέει. Αλλαγές, σημαίνει αλλαγές, συντονίζεσαι και εσύ πάρα πολύ καλά με τις φάσεις της νέας σελήνης. Κυρίως οι ενέργειες είναι 3 μέρες μετά τη νέα σελήνη, είναι ισχυρές για σένα δηλαδή, και παίρνεις, ρε παιδί μου, σοφία, παίρνεις δύναμη, αποφάσεις, μπορείς να πάρεις αποφάσεις και κρύβε λόγια. Μην τα φανερώνεις όλο. Και η επόμενη κάρτα, που είναι η 19η μοίρα και τι βγαίνει για σένα, έχει βγει ένας βασιλιάς πεντάκτων. Αυτό μπορεί να είναι νέες γνωριμίες, αυτό όμως μπορεί να είναι και συμβολικά αυτό το οποίο λέει, ότι κοίταξε να δεις, λύσε τα προβλήματά σου με πρακτικό τρόπο. Αν ήταν να σου δώσει μια συμβουλή αυτός εδώ, μπορεί να έχεις και εσύ έναν φίλο, να είναι ο σύζυγός σου, ο πατέρας σου, ένας αδερφός, ένας άνθρωπος πολύ κοντινός σου, μπορεί να είναι και ο προϊστάμενος, μπορεί να είναι συνεργάτης, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, μιας ηλικίας όριμης, να το πω έτσι, άνω των 42, όπου όμως σου λέει το εξής. Σου λέει, λύσε τα προβλήματά σου με πρακτικό τρόπο. Είναι αυτό το οποίο ζητά αυτή η εποχή. Όχι μόνο ονειρικά, όχι μόνο και στο μυαλό μας να τα λύνουμε όλα, στη φαντασία μας, αλλά να μένουμε εκεί. Εντάξει, χρειάζεται αυτή τη φαντασία, αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Εντάξει, και πρακτικό. Μια πολύ ωραία συμβουλή για τους διδύμους. Στο επόμενο ζώδιο, που είναι ο καρκίνος. Για το επόμενο διάστημα, είπαμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου του 24, ναι. Βέβαια πάει και λίγο παραπάνω, αλλά ας το βάλουμε μέχρι εκεί. Ποια είναι τα μηνύματα λοιπόν αυτών των τριών ενεργειών. Κρόνος, Ιχθύς και η 19η μοίρα, που είναι και καρμική. Ο Κρόνος λοιπόν έρχεται και σου λέει για σένα, καρκίνε, εραστές λοιπόν. Ή θα ανοιχτείς την αγάπη, πρέπει να ανοιχτείς την αγάπη, να ανοιχτείς τον έρωτα, διότι κλίνεσαι. Ο καρκίνος όντως, επειδή είναι ένα ανασφαλές, δεν συμβαίνει σε όλους, εντάξει, συμβαίνει σε αρκετούς καρκίνους. Λοιπόν, στο ζώδιο είτε στον οροσκόπο, είναι ανασφαλής το θέμα της αγάπης, δύσκολα εμπιστεύονται, δύσκολα ανοίγονται, θέλουν πρώτα να έχουν αποδείξεις, να έχουν ένα στέρεο έδαφος, δυσκολεύονται στο κομμάτι της αγάπης. Και επίσης εδώ σημαίνει και επιλογές. Μπορεί κάποιοι από εσάς τους καρκίνους να μην έχετε αυτή τη στιγμή κάποια σχέση ή να μην κυνηγάτε κάποια σχέση, όμως σου λέει εδώ ο Κρόνος, το μάθημά σου είναι και το θέμα των επιλογών γενικότερα. Τι επιλέγεις τη μοναξιά, μάλλον τη μοναχικότητα, επιλέγεις να ψάξεις να βρεις έναν άνθρωπο να είστε μαζί, είσαι σε μία σχέση αλλά κάτι άλλο σε συγκινεί και νιώθεις ότι μάλλον το άλλο κομμάτι είναι πολύ δυνατό για σένα. Αυτά είναι θέμα αποφάσεων για σένα. Εδώ επίσης έχει να κάνει με διάφορα πράγματα, πρόσεξε πως σας το πω. Εδώ όμως γενικά το μήνυμα είναι να γιορτάσεις τη ζωή. Ό,τι τώρα σημαίνει για τον κάθε καρκίνο αυτό. Να έχεις δηλαδή, να έχεις ρε παιδί μου, κίνητρο για ζωή, να εκτιμήσεις την ομορφιά γενικότερα της ζωής, έτσι, και μπες σε δράση. Οι ίχθυς λοιπόν αυτό το οποίο φέρνουν είναι άσος κούπα, εδώ και όλα σηματοδοτούν ότι κοίταξε να δεις, άνοιξε όντως την καρδιά σου, ανοίξου,
άνοιξε τα συναισθήματά σου. Φυσικά, εντάξει, προσέχεις εννοείται, δηλαδή δεν τα ανοίγεις έτσι. Προσέχεις, γιατί το θες και αυτό σαν ασφάλεια. Προχώρα όμως, διότι εδώ έρχονται νέες εμπειρίες, νέα πράγματα ή νέα πράγματα τα οποία εσύ μπορεί να αγαπάς. Εντάξει. Δεν σημαίνει ακριβώς αγάπη και έρωτας εδώ. Σημαίνει ότι κάτι το οποίο αγαπάς εσύ ανθίζει, ό,τι και να. Και η μοίρα η οποία έρχεται, τώρα τι να σου πω εδώ. Η μοίρα η οποία ανοίγει είναι ο Ιεροφάνης. Κοίτα, ο Ιεροφάνης θα σου το πω με δύο αναλύσεις, μάλλον με δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρώτα απ' όλα εσύ είναι αυτό το οποίο θέλεις και λες, είναι ότι παιδιά, κοίταξε να δείτε, εγώ έχω κάποιες αξίες, έχω κάποια όρια, θέλω αυτά να τα σεβαστείτε. Τα λες, ξέρω εγώ, στην καινούργια γνωριμία, στο φίλο σου, στον προϊστάμενο, στο ένα, στον άλλο. Okay, εντάξει, μια χαρά. Ο Ιεροφάνης φέρνει στην επιφάνεια πράγματα, φανερώνει πράγματα. Έχει το ζώδιο του Ταύρου, ίσως ένας Ταύρος στο ζώδιο μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά. Όπως επίσης και εδώ ένα ζώδιο, το ζώδιο των Διδύμων μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος. Εδώ όμως τι σημαίνει, εδώ σημαίνει ότι μπορεί να διδαχτείς και κάτι, να μάθεις κάτι αυτή την περίοδο, να πάρεις αρκετά πράγματα. Αλλά από την άλλη, εκείνο που σου λέει είναι ότι κοίταξε να δεις, θα πάρεις και πληροφορίες οι οποίες θα σε βοηθήσουν. Αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέοντες. Ζώδιο Λέων. Όσοι έχετε λοιπόν ζώδιο ή οροσκόπο, το βλέπετε. Ζώδιο και οροσκόπο. Πάμε. Ποιο είναι το μήνυμα του Κρόνου? Το μήνυμα του Κρόνου είναι σήκω. Σήκω, χάνεις αυτή τη στιγμή ενέργεια, έχεις σταυρώσει εδώ τα χέρια σου, μη προχώρα, σήκω ρε παιδί μου και προχώρα. Τι κάθεσαι, ας πούμε. Έχεις βοήθειες, έχεις προστασία. Εδώ κυρίως είναι μια κάρτα που φανερώνει, που είναι το ζώδιο του καρκίνου κυρίως. Αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Τι σου λέει όμως, βγες από την απάθεια, βγες από το βαριέμαι, δεν γουστάρω, παρατήστε με ήσυχο. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Μια αυτοκράτηρα. Εδώ οι ηχθείς βγάζουν την αυτοκράτηρα, η οποία λέει ότι κοίταξε να δεις, μπορείς να αισθάνεσαι ότι έχεις καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, ότι έχεις πετύχει, άσχετα την πιστεύεις εσύ, έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα και επίσης σημαίνει σοφία, γνώσεις, εξυπνάδα, έβρεση λύσεων και επειδή εδώ έχει το σύμβολο της Αφροδίτης, ζώδια, οροσκόπη, Ταύρη και Ζυγή, κάπου με κάποιο τρόπο θα σε βοηθήσουν. Μπορεί να είναι κυρίως γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε αυτά τα ζώδια, που μπορεί να σου ανοίξουν ένα κανάλι λύσεων. Δες το όμως. Έχεις τη δυνατότητα όμως να βρεις λύσεις. Είναι μια δυνατή κάρτα. Και η μοίρα ανοίγει με έναν βασιλιά εδώ πεντάκτηνο, ο οποίος αφορά ζώδια της γης. Τι σου λέει? Πρακτικότητα. Τι σου λέει? Κοίταξε να δεις. Πάρε χρόνο. Μη βιαστείς, γιατί χρειάζεται χρόνος εδώ, αλλά όμως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ότι βάλε την εξυπνάδα σου κάτω. Δεν είναι κακό να είσαι καλός άνθρωπος, όχι. Δεν είναι κακό, συγγνώμη τι είπα, δεν είναι κακό να είσαι καλός άνθρωπος. Αν το είπα ανάποδα γιατί δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει, τότε σημαίνει ότι είναι η σκέψη σου που την έπιασα εγώ, συντονίστηκα με την ενεργειά σου, που λες ότι όποιος είναι καλός άνθρωπος στη σημερινή εποχή, άστα να πάνε στο διάολο. Εντάξει, τους εκμεταλλεύονται, τους θεωρούν χαζούς, δεν ξέρω τι άλλο. Λάθος. Αυτό σου λέει εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια χαρά, είναι καλό, όμως βρίσκεις και λύσεις. Θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα σε βοηθήσουν εσένα, λέοντα. Εντάξει. Ωραία. Ζώδιο Παρθένος. Ζώδιο λοιπόν Παρθένος. Βλέπουμε ζώδιο οροσκόπο κυρίως. Ναι. Τι έχει να μας πει ο Κρόνος? Εδώ έχει βγει ένας ακόλουθος σκούπα. Κοίτα, στα θέματα της αγάπης, αυτό που σου λέει ο Κρόνος, χρειάζεται μια σοβαρότητα. Στα θέματα του έρωτα, ναι μεν το φλερτ, το να φλερτάρεις, να κάνεις, είναι μια χαρά, έχει μια παιδικότητα, φυσικά ο έρωτας έχει μια παιδικότητα, αλλά από την άλλη όμως κοίταξε να δεις, σου λέει ο Κρόνος, δες ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία γεννιούνται
και δες αν πραγματικά είναι αληθινά, είναι πρακτικά, έτσι, και μην σου σταθούν εμπόδιο. Αυτό σημαίνει εδώ. Και βεβαίως αυτός εδώ ακόλουθος σκούπα μπορεί να είναι μια νέα γνωριμία, ένα φλερτ, αφορά άντρες γυναίκες, μπορεί να είναι αυτή η παιδικότητα που μπορεί να υπάρχει, είναι μια γλύκα δηλαδή, δες το. Τώρα μπορεί κάποιος να πει, εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια σχέση οτιδήποτε, κάποια κατάσταση όμως ίσως έρθει να σε γλυκάνει εκεί που είχες πικραθεί, εντάξει, δες το. Εδώ βγαίνει μια άλλη κάρτα στους ηχθείς, η οποία είναι «Αχ, αφήστε με ήσυχο, δεν θέλω να κάνω τίποτα, αφήστε με στη φαντασία μου, αφήστε με να φτιάχνω αυτούς τους κόσμους που εγώ θέλω να φτιάχνω και να περνάω μια χαρά». Okay, εντάξει, δεν είναι όμως και πάρα πολύ καλό, σημαίνει ότι μπαίνει σε μια κατάσταση εντελώς ρουτινιάρικη, μπαίνει σε μια κατάσταση όπου απομονώνεις πολύ τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εκεί έξω σε περιμένουν και ωραία πράγματα. Ναι, υπάρχουν προκλήσεις, αλλά σε περιμένουν και ωραία πράγματα. Τι φοβάσαι αφού το έχεις ούτως ή άλλως. Και όσον αφορά στο κομμάτι της η μοίρα, τι ανοίγει δηλαδή η 19η μοίρα, συντονίζεται λοιπόν με το 9 πεντάκτινο. Είναι μια πολύ καλή κάρτα, πολύ αισιόδοξη, που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις δουλέψει σκληρά. Τα έχεις καταφέρει. Μόνος σου, ναι, μόνος σου και μόνη σου. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Προχωράς. Μαθαίνεις, εμπλουτίζεσαι, γίνεσαι πιο πλούσιος και πλούσια σε εμπειρίες και ίσως και σε λεφτά, ίσως έρθουν και λεφτά, ίσως κάποια, δεν ξέρω, και κάποια κληρονομιά, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία έρχονται σε σένα, περνάνε στα χέρια σου. Όμως αυτό που λέει εδώ, ότι κοίταξε να δεις, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που ανταμείβεσαι. Για κάτι θα αμυθείς εσύ, Παρθένε. Εντάξει, έχετε υπόψη. Ωραία. Ζυγός. Στο επόμενο ζώδιο που είναι ζυγός. Τρία πολύ ισχυρά μηνύματα που μας δίνει ο Κρόνος, η Ιχθύς και η 19η μοίρα του Κρόνου στους Ιχθύς. Εδώ, αυτό που έχει ο Κρόνος να σου πει, δικαιοσύνη. Εσείς οι ζυγοί-ζυγίνες, που είναι πολύ ταιριαστό με εσάς, γιατί και εδώ αυτός ο βασιλιάς ξυφών αφορά ζώδιο ζυγός, ζώδιο φυσικά και διδήμων και υδροχό, αλλά κυρίως ζυγός, έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εντάξει. Σκέψου σου λέει όλες τις προοπτικές, δες τα όλα στη ζωή τι γίνεται, φυσικά να είσαι και εσύ ειλικρινής αυτή την περίοδο να λες την αλήθεια σου, θα δικαιωθείς όμως, γιατί εδώ αυτή η κάρτα σημαίνει και δικαίωση. Ίσως κάποιο δικαστήριο, ίσως μια διαμάχη, μια δικαστική διαμάχη, ίσως μια διαμάχη με έναν άνθρωπο που υπήρχε και στη σχέση. Αυτά. Δικαιώνεσαι, για κάτι δικαιώνεσαι όμως. Κάτι σου φέρνει και δικαιώνεσαι. Αριθμός 5, μάλλον έχουμε έναν αριθμό 5 ίσως στους επόμενους 5 μήνες, που ταιριάζει απόλυτα και με το χρονικό διάστημα. Έχουμε και τον αριθμό 51, από τους δύσκολους αριθμούς, μας κάνει τον αριθμό 6, και αυτό σαν κρυφός αριθμός συντονίζεται με την ενέργεια του χρόνου αυτή. Κάτι δικαιώνεσαι, εντάξει. Αλλά χρειάζεται όμως και εσύ να είσαι με self-control, δηλαδή με αυτοπεποίθηση, με δύναμη και προχωράς. Ήχθης με ένα πολύ συμβατό, με μια πολύ συμβατή κάρτα, που εδώ σημαίνει Ποσειδώνας, που κυβερνάει αυτή την κάρτα, έρχεται να σου πει ότι κοίταξε να δεις. Ναι, σου συμβαίνουν διάφορα, δες όμως και τη ζωή από μια άλλη οπτική γωνία, δες τη και λίγο διαφορετικά, διότι έτσι συμβαίνουν. Βγες λίγο από τα σκοτεινά νερά του Ποσειδώνα. Τι σημαίνει ο συμβολισμός αυτό? Σημαίνει βγες από αυτά τα οποία δεν βλέπεις και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα. Μπαίνεις στα πολύ βαθιά νερά και βλέπεις ότι εκεί κάτω μπορεί να είναι πολύ τρομακτικά. Ή μπορεί να αισθάνεσαι, μάλλον να αισθάνεσαι, δεν βλέπεις πλάσματα ή οντότητες, να σου το πω έτσι, οι οποίες δεν τις βλέπεις, αλλά είναι πραγματικές. Ή μπορεί να νομίζεις ότι τις βλέπεις και να μην είναι και πραγματικές. Δεν ξέρεις. Σε μπέρδεψα τώρα. Επίτηδες το κάνω. Διότι ακριβώς αυτή είναι η ενέργεια της κάρτας. Ήρθε η ώρα λοιπόν τη στιγμή και η στιγμή εσύ λοιπόν να τα δεις διαφορετικά, να πάρεις πληροφορίες, να κάνεις υπομονή και να επαναπροσδιοριστείς για το επόμενο διάστημα. Και μην θυσιάζεις τον εαυτό σου, μην πετάς τον εαυτό σου, μην λες «Α, ναι ρε παιδιά, εγώ θα τα κάνω όλα». Όχι, μην το κάνεις. Βάλε όριο για να γίνεις καλός ή καλή.
Και το άλλο που έρχεται σε αυτή τη μοίρα, στη 19η μοίρα, έχουμε κυρίως το ζώδιο του Σκορπιού, στο 7 κούπα. Αφορά, ναι, αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά του νερού. Το 7 κούπα πάντα έχει να κάνει με το εξής. Έχει διάφορες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα πρόσεχε τι σου υπόσχονται. Είναι μια περίοδος όντως που μπορεί κάποιος να γυρίσει καρμικά και να σου πει ναι, έκανα λάθος, έσφαλα, πάρε με πίσω και δεν ξέρω τι άλλο. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε 100 φορές. Γιατί λέει ψέματα. Γιατί εδώ έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με το συναίσθημα, θέλει να παίξει με το συναίσθημά σου. Είπαμε, κάποιοι ψηφίσατε, η πίκρα να ολοκληρωθεί σε μια γλυκιά κατάσταση, εντάξει. Αυτή η κάρτα αυτό σου λέει. Πρόσεξε επίσης την ονειροπόληση, πρόσεξε επίσης τις ευχές που κάνεις, δηλαδή, αχ μακάρι να κερδίσω κι εγώ το τζόκερ, το λότο, δεν ξέρω τι, και να κερδίσω 10 εκατομμύρια ευρώ να λυθούν τα οικονομικά μου προβλήματα. Αχ μακάρι να γυρίσει ο αγαπημένος μου, η αγαπημένη μου, την περιμένω 12 χρόνια να γυρίσει, αλλά δεν χωρίζει τη γυναίκα ή τον άντρα και μένει εκεί. Κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει τώρα, εσύ θα το βρεις. Εδώ λοιπόν αυτή η κάρτα σου λέει ότι κοίταξε να δεις, κάνε ένα τσεκ στον εαυτό σου, δες τις επιλογές που έχεις και πρόσεξε διότι μην τυχόν χάνεις εσύ τον έλεγχο και σε ελέγχουν οι άλλοι. Δες τα αυτά. Σημαντικό μήνυμα. Επόμενο ζώδιο, Σκορπιός. Πάμε να δούμε. Ποια είναι τα κύρια μηνύματα. Εδώ. Ένα μήνυμα που βγαίνει είναι το άρμα με τον αριθμό 7. Κυβερνάται κυρίως από το ζώδιο του καρκίνου. Δεν σαν έχεις κάποιον καρκίνο στη ζωή σου, είτε ζώδιο του οροσκόπος. Σου λέει όμως ότι κοίταξε να δεις. Οι επιτυχίες έρχονται μέσα από δυσκολία. Το έχεις. Είσαι πολεμιστής, πολεμίστρια. Έχεις ανέβει πάνω στο άρμα, συμβολικά το λέμε έτσι. Sorry να κάνω ένα λίγο να επανέλθει το zoom. Είσαι πάνω στο άρμα, έχεις αυτοσυγκέντρωση. Ναι, είναι μια κάρτα που σημαίνει και την επιτυχία. Αλλά έχει ένα διάστημα χρονικό, το οποίο σημαίνει δεν έχεις ακόμα αποφασίσει πού θα πας. Εδώ ή εδώ, στο άσπρο ή στο μαύρο. Εδώ είναι η σφίγγα. Γιατί σημαίνει και ότι πολλές φορές οι διαδρομές της ζωής μας δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Είσαι όμως εδώ σε θέση ισχύως, αν μη τι άλλο. Είναι απόφαση, αποφασιστικότητα θέλει. Αποφασιστικότητα διότι το να ανοίξεις συναισθηματικά, να κάνεις μια καινούρια γνωριμία, μια καινούρια σχέση, έτσι, να μπεις σε μια καινούρια συναισθηματική κατάσταση, να ξεκινήσεις κάτι καινούριο το οποίο αγαπάς, χρειάζεται συναισθηματικά μέσα σου να δεις πώς αυτό δονείται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είστε σε μια δουλειά. Σας πληρώνει πολύ καλά, αλλά είναι χάλια. Αισθάνεστε καλά? Όχι. Πας αναγκαστικά γιατί πληρώνεις. Εδώ αυτό κάρτα σου λέει κάτι άλλο. Πήγαινε κάπου όπου θα σε αποδέχονται, θα σε αγαπάνε, θα σε θέλουν και έχεις τη δυνατότητα για νέα ξεκινήματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ σημαίνει κάποιο καινούριο ξεκίνημα υπάρχει για σένα εκεί έξω. Δες το. Μπορεί να είναι επίσης και, πρόσεξε, μπορεί να έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους, μπορεί να έχει να κάνει με τον εαυτό σου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να σεβαστείς τον εαυτό σου και να κάνεις πράγματα που θα σε ολοκληρώσουν. Εδώ τώρα με το 9 πεντάκτηνο, είναι και αυτή μια καλή κάρτα, σημαίνει ότι έχεις κάνει μια χαρά. Μπορεί να σημαίνει αύξηση εισοδήματος, μπορεί να σημαίνει έχεις κάνει κάτι καλά και μπορεί να είναι μια προαγωγή, μπορεί να είναι ένα bonus, μπορεί να είναι μια καλή συνεργασία, μπορεί κάτι να ολοκληρώνεται επίσης, δηλαδή ολοκληρώνεται μια εργασία, παίρνεις κάποια λεφτά, πας σε κάποια άλλη εργασία, παίρνεις περισσότερα λεφτά. Μπορεί να είναι και αυτό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Από την άλλη όμως, σου λέει ότι είναι η εποχή όπου κάνοντας κάποια πράγματα, εσύ μόνη σου, γιατί εδώ πάλι αυτό λέει, έχεις τότε όλη την ενέργεια και τη δύναμη να πετύχεις σημαντική πρόοδο γενικότερα και να αμυφθείς
πάρα πολύ καλά. Η αμοιβή μπορεί να είναι ψυχική, πνευματική, νοητική, να είναι και υγεία κιόλας, γιατί έχουμε και τα πεντάκτηνα εδώ που σχετίζονται και με το θέμα της υγείας γενικότερα. Εντάξει, ωραία. Τοξότες. Ζώδιο τοξότης. Τι βγαίνει? Δικαιοσύνη. Βασιλιάς ξυφών. Κυρίως δικαιοσύνη. Ένας άντρας με τίτλο. Ένας άνθρωπος με τίτλο. Ενώ δηλαδή αξίωμα κάπου. Συνήθως αυτή η κάρτα, όταν λέμε για αξίωμα, σχετίζεται με δικαστές, σχετίζεται με τα σώματα ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά όμως, αν το επεκτείνουμε, μπορεί να είναι και ένας γιατρός που κρατάει ένα νηστέρι και σε κάνει καλά. Μπορεί να είναι ότι είσαι σε μία περίοδο όπου σκέφτεσαι πλέον πολύ λογικά, πολύ πρακτικά και επίσης έχεις πολύ αυτοπεποίθηση και αναζητάς την αλήθεια διακαώς, να σου εμφανιστεί η αλήθεια, να εμφανιστούν ό,τι έχει γίνει. Αν παραδείγματος χάρη σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σου είπανε ναι, δεν σου εξέφρασαν όλη την πραγματικότητα, σου είπαν μισές αλήθειες δηλαδή, όλα ήρθε η στιγμή όπου κάποιος θα στα φανερώσει. Κάπως με κάποιο τρόπο θα σου φανερώθουν. Εντάξει. Ήρθε η ώρα της αλήθειας δηλαδή για σένα το ξέρω. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και ήρθε και η ώρα επίσης όπου ήρθε η στιγμή να συγκεντρωθείς στους στόχους σου. Εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο κυρίως ευόκερος. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Σχετίζεται με το ζώδιο του ευόκερου. Βεβαίως κρύβονται, υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια γιατί είναι το στοιχείο τέτοιο του Ταύρου και του Παρθένου. Αλλά όμως έχει να σου πει κάτι. Εδώ είναι μια προσφορά. Αυτό τι σημαίνει? Ή θα βρεις έναν άνθρωπο και θα σε βοηθήσει, γιατί σε αγαπάει, ανήκει σε αυτό το ζώδιο, νεανικό πρόσωπο, νεαρό πρόσωπο, ή μπορεί να είναι πολύ νεαρό στην ψυχή του, δηλαδή να είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος όπου είναι τόσο αγαθός, τόσο καλός, ας πούμε, τόσο ήρεμος, τόσο γαλήνιος, που να είναι σαν ένα παιδί, γιατί έτσι είναι μέσα του η ψυχοσύνδεσή του. Και να σου προσφέρει ευκαιρία, υποστήριξη, κουράγιο ή κάτι να σου προσφέρει το οποίο εσένα θα σε χαροποιήσει και θα σε γεμίσει. Έχει το υπόψη σου. Και η 19η μοίρα είναι συγκλονιστικό. Ξαναπέφτει αυτή η κάρτα που έρχεται να συντονιστεί και με το 9 και με το 9 εδώ και να σου πει για πρακτικά πράγματα, να σου πει ότι θα τα καταφέρεις μια χαρά, μπορείς να τα καταφέρεις μια χαρά. Μπορεί να σου πει ότι μόνη σου στάθηκες στα πόδια σου και έφερες επιτυχίες, έχεις καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, να αισθάνεσαι πλούσια για ό,τι έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Μην συγκρίνεσαι με άλλους, μην το κάνεις αυτό, μην συγκρίνεσαι με άλλους, γιατί έχει και ένα είδος μη σύγκρισης εδώ. Να αγαπάς τον εαυτό σου και έρχονται αμοιβές και θα νιώσεις ικανοποίηση. Θα νιώσεις λοιπόν ικανοποίηση, ίσως και από μία αδικία που είχε γίνει και θα δικαιωθείς κιόλας. Και αυτό θα σε ικανοποιήσει πάρα πολύ. Εγώ καιρή λοιπόν. Πού είναι και ο πλανήτης σας εδώ, που για τους εγώ καιρούς υπάρχει, θα έλεγα, μια ευνοϊκή κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι προκλήσεις, απλά ο Κρόνος, επειδή είστε παιδί του Κρόνου, σας δίνει ένα παραπάνω τικ, ας το πούμε, βοήθειας. Σας λέει ένα tip, ας πούμε, δηλαδή σας λέει μια βοήθεια, σας λέει μια πληροφορία. Και για να δούμε ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες, τι ανοίγει τώρα εδώ. Για κάτι για τους ευόκερους να δούμε τι θα σας ανοίξει. Μία περίοδος η οποία αν δουλέψετε με σύστημα, με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, με πείσμα, δεν πρόκειται να σας μπορούν να μπει κανένα εμπόδιο στο δρόμο σας. Έχετε τέτοια ορμή. Πάλι λέω εξαρτάται, ναι, δεν αφορά όλους τους εγώ και όλους και εγώ και ρίνες, εξαρτάται και από τον προσωπικό σας χάρτη. Είπαμε, παίρνουμε ένα κομμάτι, βλέπουμε γενικές πληροφορίες, δείτε πόσο δονείται αυτό σε εσάς. Νάτος λοιπόν εδώ, λαμπρός, ένας, ας το πούμε, εγώ καιρός που βγαίνει. Ένας βασιλιάς πεντάκτηνο.
Έχεις τη δυνατότητα, σου λέει ο Κρόνος, έχεις τη δυνατότητα να λύσεις όλα σου τα προβλήματα και θα τα λύσεις, παιδί μου, με τον τρόπο τον οποίο θέλω εγώ. Ποιος είναι ο τρόπος που θέλω εγώ σε αυτή τη ζωή, τώρα, εδώ, σε αυτό το διάστημα? Είναι με πρακτικό τρόπο, με δυναμική, να είσαι καλός χαρακτήρας, μην κοροϊδέψεις κανέναν καμία. Έχεις όλη την ευφυΐα σου, έχεις σταθερότητα, σου δίνω το χρόνο, ξέρω ότι μπορείς να γίνεις ένας πολύ πρακτικός και πραγματικός μαθητής μου. Do it. Προχώρα. Είναι μια κάρτα επίσης η οποία κρύβει και τρεις αριθμούς, έτσι. Οι αριθμοί παίζουν πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο αριθμός 6 και 5, το 65, που σημαίνει το 6 είναι η υπευθυνότητα και η αρμονία. Ο 5 είναι η πρόκλησή μου, είναι όταν το έδαφος δεν είναι σταθερό, όταν η ζωή μου δεν μου δίνει σταθερότητα και πρέπει να πατήσω σε άγνωστα νερά, έτσι είναι, σε άγνωστο έδαφος. Το 11 είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις και έμπνευση, ότι έχεις ευλογίες. Και το 5 πάλι που σημαίνει και η πεντεστήση σου που πρέπει να είναι έτσι, σε εγρήγορση, αλλά έχεις συμβουλές, έχεις δύναμη, έχεις σταθερότητα, έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις ψυχραιμία για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Αυτό το οποίο φοβάσαι, και βγαίνει ένας άλλος Κρόνος εδώ, σου πετάει τις φοβίες τώρα. Και οι φοβίες είναι η προδοσία. Φοβάσαι. Ναι, οι εγώκεροι είναι πάρα πολύ ευαίσθητα ζώδια. Πάρα πολύ ευαίσθητα ζώδια, απλά το κρύβουν. Δεν θα σου το δείξουν. Δεν θα σου κάνουν τη χάρη να σου το δείξουν. Είναι πολύ ψυχρά, γίνονται πάρα πολύ ψυχρά. Μέσα τους μπορεί να λιώνουν. Να είναι έτοιμοι, όχι να κλάψουν, να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο. Δεν θα σου το δείξουν. Όμως, αυτό το οποίο φοβούνται πάντα είναι η προδοσία. Μην με προδώσει. Μην προδώσουν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, η σχέση μου, το κορίτσι μου, ο άντρας μου, το παιδί μου. Ζούνε με αυτό το άγχος της προδοσίας. Πραγματικά ζούνε. Είναι υπίκρατο. Τι είχατε ψηφίσει κάποιες, είναι η πίκρα. Μπορεί λοιπόν, πάλι λέμε, ζώδιο, οροσκόπος. Επειδή τώρα έχει να κάνει με καρδιά εδώ, δες και τη σελήνη. Αν είσαι εγώκερος. Καλά, και οι υπόλοιποι δείτε, αλλά δες τώρα εδώ τι γίνεται. Και νιώθεις λοιπόν ότι η καρδιά σου έχει σπάσει. Εντάξει. Κρόνος, ο οποίος έρχεται να σε μάθει και να σου πει, μάθε παιδί μου στη ζωή, ότι η καρδιά σου θα σπάσει πολλές φορές. Θα τσακιστεί πολλές φορές. Ο καθένας για το δικό του τρόπο και για το δικό του σχέδιο ζωής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ζώδιο κυρίως ζυγός, που είναι οι σχέσεις, που είναι η ισορροπία των σχέσεων. Εδώ έχουμε ανισορροπία σχέσεων. Επίσης, εντάξει, αφορά και το ζώδιο του Διδύμου και του Υδροχώου, αλλά το μάθημά σου εδώ είναι να τυθασεύσεις τον πόνο. Και εσύ για να ξεφύγεις από τον πόνο φτιάχνεις φανταστικούς κόσμους εγώ καιρε, το οποίο θέλει μία προσοχή. Και το άλλο που έρχεται να σου πει για σένα εγώ καιρε, γι' αυτό βγαίνουν όλα αυτά, με σοφία και δύναμη, έχεις όλη σου τη δύναμη να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο. Πάλι ξύφι εδώ. Το μυαλό σου είναι. Το μυαλό σου είναι που σε υπαγιδεύει, οι σκέψεις σου είναι που σε φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση, χρειάζεται να το αλλάξεις. Εντάξει, διότι εδώ με το 8 ξυφών είναι η φυλακή, είναι η φυλακή του μυαλού. Εδώ σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, ενώ δείχνεις ότι έχεις μπλοκάρει, παρόλα αυτά όμως μπορείς να προχωρήσεις, αλλά μπλοκάρεις, λες, δεν είμαι καλός, δεν είμαι καλή σε αυτό, α, δεν έχω λεφτά, α, δεν έχω πετύχει μέχρι στιγμή στη ζωή μου, α, χώρισα, α, αυτή η σχέση, α, εκείνο, α, δεν μπαίνω σε άλλη σχέση γιατί φοβάμαι να πληγωθώ. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτά είναι περιοριστικές πεποιθήσεις λέγονται. Υπάρχουν πεποιθήσεις που μας ανεβάζουν και είναι ένα χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν αξία, να μην έχουν ικανότητες. Έχουν όμως την πεποίθηση ότι αξίζουν. Μπορεί να είναι βλάκες εντελώς, αλλά έχουν την πεποίθηση ότι αξίζουν και προχωράνε. Εσύ όμως, εγώ και επειδή ξέρεις ότι έχεις αξία και δύναμη και έχεις έναν συγκεκριμένο αξιακό τρόπο, βάζεις περιοριστικές πεποιθήσεις. Δες το. Μπορείς να βγεις και να απελευθερωθείς και να γλυκάνεις. Απελευθέρωση, γλύκα, σοφία, έβρεση λύσεων είναι το μήνυμά σου. Υδροχώος. Και εσείς παιδιά του Κρόνου είστε. Στην κλασική παλιά αρχαία ελληνική αστρολογία, ο υδροχώος λοιπόν ήταν το ζώδιο της ημέρας που κυβερνούσε ο Κρόνος.
είστε παιδιά του Κρόνου. Όπως και να το κάνουμε, διότι σε κάποιες αναλύσεις, ακόμα και τώρα σε κάποια συστήματα, ισχύει η κλασική αστρολογία, έτσι. Ο Πλούτονας παίζει άλλο ρόλο βεβαίως εδώ. Ο Ουρανός παίζει άλλο ρόλο και στην κλασική αστρολογία. Παρόλα αυτά όμως εδώ, άνετα και εσείς είστε, λογίζεστε ως και παιδιά του Κρόνου. Υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα, τι εννοώ, υπεύθυνη, μάλιστα. Και κοίταξε να δεις εδώ τι μου βγήκε. Πώς μου βγήκε ένα χαρτιά που να ανακάτευα. Πώς ένα πάκο ήρθε και ανακατεύτηκε ανάποδα. Και σαν πρώτο χαρτί, παίρνοντας το λίγο έτσι, που είναι ο Άσος Ξυφών, είναι η αξία σας. Η δικαιοσύνη. Πράγματα τα οποία σας στερήσανε ή δεν σας, δώσαν την αξία παντού, έτσι. Εργασία, σχέση, την αξία που εσείς θέλατε. Ωραία. Ο Κρόνος σου λέει εδώ, παιδί μου, είσαι άξιος. Πολύ άξιος. Βλέπουμε ζώδιο, οροσκόπο, αν έχεις εδώ τον υδροχό. Σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, έρχονται άνθρωποι σε σένα για να ζητήσουν συμβουλή, να πάρουν τη συμβουλή σου, τις ικανότητές σου, τις ιδέες σου, την άποψή σου. Σημαίνει συνεργασίες εδώ, σημαίνει εργασίες με ομάδες, σημαίνει δημιουργικότητα, σημαίνει ότι επηρεάζω θετικά, κυρίως ένα ζώδιο του εγώ καιρού εδώ, αφορά και τα άλλα βέβαια ζώδια της γης, ένα πολύ καλό στοιχείο και έρχονται οι ηχθείς εδώ και σου λένε προδοσία. Μπαπ, πάρτο. Να τη προδοσία. 10 Ξυφών. Ζεις, έζησες ή ζεις πολύ, μια περίοδο, έζησες εννοώ τώρα στο πολύ κοντινό διάστημα, ή ζεις, ότι κάτι τελείωσε και ολοκληρώθηκε. Σε προδώσανε και σένα. Σαν τον εγώ καιρό. Και εσύ έχεις προδοθεί. Θα μου πεις τα υπόλοιπα ζώδια, okay. Βλέπουμε κάποιες πολύ ισχυρές ενέργειες εδώ τώρα. Ιτήθηκες, νιώθεις ότι απέτυχες, σε απομονώσανε, σε πετάξανε. Μιλάς πολύ γιατί προσπαθείς να πεις την αλήθεια σου αλλά τη χάνεις, γιατί και εδώ χρειάζεται μια προσοχή, ή μπορεί να νιώθεις ανήμπορος ανήμπορη και λες δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ είναι και ένας φανταστικός κόσμος που φτιάχνουμε, και φτιάχνουμε συνήθως και πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, πολύ δυσάρεστες εικόνες στο μυαλό μας. Αν τις κάνεις, σταμάτατες. Άλλαξε τώρα αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεις αυτές τις εικόνες, γιατί αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Και έρχεται ένα άλλο φανταστικό μήνυμα με τη 19η μοίρα, που είναι όχι, βγες από αυτό, πήγαινε εδώ. Εδώ κυρίως είναι εδώ είναι τρία κούπα, αφορά κυρίως το ζώδιο του καρκίνου και τα υπόλοιπα ζώδια, το τρία κούπα είναι η χαρά της ζωής. Να βρεις τη χαρά της ζωής, αυτό είναι το μήνυμα. Να γλυκάνεις. Γλύκα δεν ήθελες, αυτό είναι να γλυκάνεις. Πώς θα το κάνεις? Θα το κάνεις με το να γιορτάζεις κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γκράντε, κάτι τρελό, με απλά πράγματα. Είσαι μόνη σου, μόνος σου. Πάρε ένα ποτηράκι κρασί. Βάλε ένα κρασάκι. Βάλε ωραία μουσική. Απόλαυσε τη ζωή. Διάβασε ένα ωραίο βιβλίο. Δες έξω λίγο τον ουρανό, τον ήλιο, τα σύννεφα, τα ζωάκια, τα πουλάκια, κουτσομπόλεψε τις γάτες που κυκλοφορούν στο δρόμο. Μίλα με έναν άνθρωπο που μπορεί να περνάει. Γεια σου, πες καλημέρα, κάνε. Δηλαδή, η ζωή θέλει και απλές αναμνήσεις. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο τρελές οι αναμνήσεις. Μπαίνουμε σε μια υπερβολή πολλές φορές, η οποία είναι να πάμε στο άλλο άκρο, να ζήσουμε εντελώς τρελά, πάμε τρελά ταξίδια μακρινά. Και αυτά είναι μέσα, ναι. Εδώ σου λέει όμως και καθημερινότητα. Εδώ σημαίνει και μοιράζομαι. Άνοιξε το σπίτι σου, κάλεσε ένα φίλο σου, μια φίλη σου. Βγες εσύ έξω. Ναι, μόνο σου βγες έξω. Ξέρεις, δεν ξέρω αν μπορείς να συντονιστείς με αυτό που θα σου πω. Γιατί εδώ έχει και μια τάση μοναξίας, γι' αυτό επιμένω. Δεν ξέρεις πόση δύναμη έχει και να αισθάνεσαι ηρεμία, γαλήνη, άνετα, να πας μόνη σου, μόνο σου, ναι, σε μια καφετέρια, να καθίσεις, να πάρεις το τοστάκι σου, το κρουασανάκι σου, να πεις τον καφέ σου, να διαβάσεις το βιβλίο σου, να χαζέψεις λίγο κόσμο, να περάσεις ήρεμα, ωραία με τον εαυτό σου, να δεις έξω τον ήλιο, να μπεις στο air-condition. Όλα αυτά είναι εμπειρίες, μικρές εμπειρίες, ναι.
ή αν θες μεγάλες, να πας για μπάνιο. Γιατί όταν κάνεις και μόνη σου, μόνο σου πράγματα, πατάς γερά στα πόδια σου. Βέβαια εδώ έχει και ένα άλλο μήνυμα που είναι ότι αν αισθάνεσαι μοναξιά ή μοναχικότητα, είναι μια περίοδος η οποία μπορεί να σε φέρει κοντά σε ανθρώπους όπου μπορεί να χρειαστεί να τους επαναπροσδιορίσεις τη ζωή σου. Το μήνυμα όμως εδώ είναι η γλύκα της ζωής. Βγες από την προδοσία, από την πίκρα και βγες προς τα έξω. Εξωτερικεύσου. Ξέρω κάποιοι άνθρωποι είναι πιο κλειστοί, αλλά εδώ σου λέει ότι κάνε κάποια βηματάκια, διότι τα ωφέλη θα είναι πολλά. Και οι ιχθείς, όπου και αυτοί έχουν την τιμητική τους, έτσι. Γιατί ο Κρόνος έρχεται στο ζώδιο των ιχθείων, επισκέπτεται ο Κρόνος στο ζώδιο των ιχθείων. Δεν είναι και απόλυτα σύμβατη, αλλά εντάξει, οκ. Ιχθείς είναι ένα παρεξηγημένο ζώδιο, το οποίο όμως έχει πολλή πνευματικότητα, πολλή αγάπη, πολλή σοφία, πολλή ενσυναίσθηση, πολύ γλύκα γενικά. Ναι, υπάρχουν ιχθείς. Ναι, υπάρχουν ιχθείς οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ ψυχροί, γιατί είναι η ιδιότητα του νερού αυτή. Υπάρχουν ιχθείς οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ εκδικητικοί. Ναι, γίνεται. Είπαμε, εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι. Μην μου πείτε, ξέρω εγώ, έχω ιχθεί φίλο ο οποίος ήταν ο άντρας μου και ήταν πολύ σκληρός και αυτά. Συμβαίνει, ναι, εννοείται, βεβαίως. Ο Κρόνος λέει εδώ, κοίταξε να δεις, θα σε δοξάσω. Θα σου δώσω δύναμη. Κοίταξε να δεις, για σας λοιπόν τους ηχθείς είναι ότι έχετε πρόοδο. Έχετε τη δυνατότητα της αναγνώρισης των προσπαθειών που έχετε κάνει. Έχετε τη δυνατότητα με τον αριθμό 6 εδώ που σημαίνει και σχέσεις. Η σχέση σας λοιπόν να δείτε πού πηγαίνουν, πώς πηγαίνουν. Γίνεστε μαγνητικοί αυτή την περίοδο. Έχετε ένα ωραίο ιδιαίτερο μαγνητισμό, έτσι. Και αυτό είναι πολύ καλό και επίσης έρχεται και δουλειά με τον εαυτό σας, δουλειά γενικότερα εκεί που βρίσκεστε, με το να βγάλετε και χρήματα για το επόμενο διάστημα, βρείτε όμως ισορροπίες, δουλειά εδώ μπορεί να είναι εκπαίδευση, σημαίνει μαθαίνω, σπουδάζω, εδώ σημαίνει βρίσκω μία μέθοδο στη δουλειά μου, αφιερώνομαι εκεί γιατί με βοηθάει κιόλας. Μαθαίνω όμως και για τη χαρά της ζωής. Δεν την αφήνω γιατί και η χαρά της ζωής είναι πολύ σημαντική. Ρε εσείς, να περάσετε καλά, λέει εδώ. Ρε παίρνα καλά, σου λέει. Δηλαδή, να σου το πω έτσι πολύ. Ο Κρόνος έρχεται εδώ, σαν, πώς να σου το πω, σαν πολύ μπρουτάλ και πολύ έτσι βαρβατήλα, και σου λέει ρε παίρνα καλά. Ρε ηχθείς, περάστε καλά, ρε. Τι κάθεστε να πω. Έτσι απλά. Λίγο μάγκικα, λίγο αυτό, αλλά έτσι απλά στα λέει. Ναι, θα δουλέψεις, ναι, το βλέπω, δουλεύεις, μπράβο παιδί μου, ωραία, εντάξει. Αναγνωρίζεσαι. Σ' αναγνωρίζουν, ίσως είναι και μια αναγνώριση, μια δικαίωση από το παρελθόν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ανήκουν σε κάποια ζώδια της φωτιάς εδώ, γιατί έχουμε ξυμπαστούνι εδώ, τρία κούπα νερό και γη. Και έρχονται και σ' αναγνωρίζουν και σου λένε μπράβο ρε εσύ, δύναμη, power είσαι. Χρησιμοποίησε το ένστικτό σου, τη διαίσθησή σου, και δεν θα χάσεις, αγαπημένε μου, εσύ ηχθείς, όσο ενίκετε ζώδιο ή οροσκόπο των ηχθείων, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα χάσεις με τίποτα, όσοι δεν το έχετε δει, με τίποτα θα το χάσεις, την προηγούμενη ανάλυση, που είχε και αυτά που έλεγα, υπάρχουν και έχουμε σηκώσει σκόνη, εντάξει. Που λέει μην το χάσεις, τεράστια αποκάλυψη για το υπόλοιπο της ζωής σου. Πάει εξαιρετικά, έχει πάρα πολλά views, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ενθουσιαστεί, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ενθουσιαστεί και τόσο πολύ, που μπορεί να τους αντιπροσωπεύει. Μπες όμως, δες το οπωσδήποτε αν δεν το έχεις δει ή αν το έχεις δει, ξαναδες το. Γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε κάτι δεύτερη φορά, παίρνουμε και άλλες πληροφορίες, διαφορετικές. Αυτά τα λέμε.